Χαίρετε, χαίρετε. Έχουμε θεματάρα. Έχουμε θεματάρα απόψε. Διαφορά μεταξύ αυθεντική ευγένεια και ευγένεια πρωτοκόλλου. Ένα σχόλιο κάτω από το χθεσινό vlog αποτέλεσε αφορμή για το απόψινο vlog. Έγραψε ένα σχόλιο μια φίλη κάτω από το βίντεο στο οποίο είπε για μια γνωριμία, ο οποίος φαινόταν πάρα πολύ ευγενικό, αλλά στο πρώτο ραντεβού της πρότεινε να παίξουν τη μακριά γαϊδούρα και τώρα πονάει τη μέση της κλπ. Και, και, και τις έγραψα χθες στο σχόλιο, στείλε μου mail. Και επειδή δεν ήταν κάτι που εξέπληξε όχι μόνο εμένα, αλλά και πολλούς από εσάς, είπα να το κάνουμε σήμερα. Καλημέρα, Θέκλα. Καλημέρα, καλησπέρα, βράδυ, βγαίνει το βλόγ. Εκτιμώ βαθύτατα το ενδιαφέρον σου σε μια τόσο δύσκολη φάση που περνάω. Μένω στο Λονδίνο σχεδόν 10 χρόνια και είμαι στα early forties. Είμαι κι εγώ επιζών ναρκιστική οικογένεια και σε αυτό νομίζω ότι οφείλεται η έντονη τάση συνεξάρτηση που είχα μια ζωή. Με βοήθησαν πολύ τα βλόγ σου να το συνειδητοποιήσω. Χαίρομαι. Χαίρομαι να βοηθάμε τα βλόγ να συνειδητοποιούμε εμείς οι συνεξαρτημένοι ότι είμαστε συνεξαρτημένοι. Βέβαια πλέον η συνεξάρτησή μου έχει μετατραπεί πρόσφατα σε φόβο εγκύτητας και δέσμευσης. Φαντάζομαι ως μηχανισμός άμυνας. Ναι, είναι ένας μηχανισμός άμυνας, ο οποίος δεν θα μπορούσα να το χα... τον οποίο δεν θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω συμβιβαστικό στην παρούσα φάση, όταν βρισκόμαστε σε ανάρρωση από τη συνεξάρτηση. εμ... Είναι προστατευτικό αυτό ο φόβο εγκύτητα και δέσμευση γιατί φοβόμαστε αυτό που όντω μπορεί να συμβεί ότι αν μπούμε σε μια σχέση θα γίνουμε ξανά συνεξαρτημένοι. Ανησυχητικό είναι να διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αν παράλληλα κάνουμε ψυχοθεραπεία για να ξεπεράσουμε την συνεξάρτηση, θα φύγει και αυτό ο φόβο. Πριν ένα μήνα πήγα σε ένα αυθολμολογικό κέντρο. Ο γιατρό με επιβεβαίωσε ότι τα μάτια μου ήταν μια χαρά εγώ μέσα στη χαρά μου ότι ήμουν υγιής άρχισα να κάνω like σε διάφορα άτομα σε ένα dating app που στηρίζεται σε GPS. Τώρα είναι δεσμότας αυτά τα dating apps που με βάση τη, το location σου, την, το σημείο το γεωγραφικό στο οποίο βρίσκεσαι, σου βγάζει, σου βγάζει ε, ε, ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται κοντά σε εσένα. Συνήθω οι συνομιλίε μου σταματάνε στα ξαφνικά και δύσκολα να μιλήσω στο τηλέφωνο ή να βγω σε κάποιον. Όμω αυτό ο τύπο λέει το όνομά του, θα το πούμε, παρόλο που δεν νομίζω αυτός ο τύπος από το, από το app στη να παρακολουθεί τα vlogs μας, ο οποίο είναι 45+, plus, που ξεκίνησε στο chat, ήταν συνεπής και απαντούσε. Mm. Αρχικά δεν τον πήρα στα σοβαρά, γιατί μου είπε ότι κάνει συλλογή από κλασικά αυτοκίνητα, το οποίο είναι και μέρο της δουλειά του. Τον θεώρησα κάπως επιφανειακό. Αυτό το αρχικό gut instinct μας να το ακούμε. Να το ακούμε. Μετά, όπως, μετά όμως από μια ευγενική συνομιλία, όπου μου είπε πόσο πολύ το συγκινεί και θαυμάζει τη δουλειά που κάνω, κάνει μια δουλειά που είναι λειτουργημα η κοπέλα, μου ζήτησε να βρεθούμε. Εγώ του είπα ότι φοβάμαι λόγω του κορονοϊού και αν θέλει να κάνουμε Zoom meeting. Δέχ, δέχτηκε και ήταν μια όμορφη συνομιλία που ήταν όμορφη και είχε ροή. Την επόμενη μέρα μου είπε να μιλήσουμε στο τηλέφωνο. Μιλήσαμε για πάρα πολλή ώρα και ένιωσα σύνδεση, connection. του είπα ότι έχω άγχος, ότι πάσχω από άγχος και ότι ο λόγος που μας ένωσε τον dating app ήταν γιατί πήγα στο γιατρό επειδή είχα άγχος, μήπως έχω προβλήματα τα μάτια μου, τελικά δεν είχα. Μου είπε αυτός ότι νιώθει ότι είμαι άνθρωπος με ιδιαίτερε ευαισθησίες, ότι δεν έχω κάτι σοβαρό και ότι όλα αυτά τα έχω γιατί δεν έχω πάρει αρκετή αγάπη στη ζωή μου. Σου κάνει και διάγνωση ο τύπος. Και με το κατάλληλο άτομο θα θεραπευτώ. Όταν ακούτε σε στους γνωριμιών και σε τύπους που φλερτάρουν και τύποι σα που φλερτάρουν να σου λένε δεν έχεις τίποτα σοβαρό, π.χ. έχεις generalized anxiety disorder, έχεις obsessive compulsive disorder, έχεις οποιαδήποτε άλλη διάγνωση ψυχολογική, δεν είναι τίποτα, είναι επειδή δεν έχεις πάρει πολύ αγάπη στη ζωή σου και με το κατάλληλο άτομο θα θεραπευτείς, σημαίνει θα έρθω εγώ με την αγάπη μου και θα σε θεραπεύσω και θα σε κοντρολάρω κιόλας. Αυτό σημαίνει στην ουσία. Μου είπε ότι αυτό πήρε πολύ αγάπη από τη δική του οικογένεια και του αρέσει να βοηθάει τον κόσμο. Μάνα μου το φιλάνθρωπο. Φιλάνθρωπο, μα βγήκε ο Λονδρέζο. Είπε ότι γενικώ είναι ένα πολύ χαρούμενο και θετικό άνθρωπο και του αρέσει να μεταδίδει τη θετικότητά του σε ανθρώπου που το έχουν ανάγκη. Αυτά δεν τα λε από μόνο σου για τον εαυτό σου, δεν είναι αυτοδιαφημίζεσαι. Αυτά τα καταλαβαίνει ο άλλο στην πράξη, εάν ισχύει. Μόλι τον είδα, ένιωσε ότι δεν είχα γνωρίσει άλλο πιο συμβατό άτομο, τόσο εμφανισιακά όσο και σαν άβρα, επειδή τον είχε ερωτευτεί κορίτσι μου από τι συνομιλίε και από το Zoom meeting και από τις τηλεφωνικές συνομιλίε. Υπήρξε χημία εξ αρχή. Αυτό ήταν πάρα πολύ ευγενικό. Παρόλο που εγώ έκανα πάντοτε κίνηση να πληρώσω, αυτό δεν με άφηνε με όμορφο τρόπο. Όταν μπαίναμε κάπου, αυτό άνοιγε την πόρτα και μου έλεγε after you, μετά από σα. Πρώτα η κυρία δηλαδή και μετά εγώ. Μου είπε ότι πήγε σε ένα πολύ καλό σχολείο και πανεπιστήμιο, αλλά δεν τελείωσε τη σχολή του γιατί το πάθο του ήταν τα αυτοκίνητα. Με έπαιρνε καθημερινά τηλέφωνο, κάτι που δεν είχα συνηθίσει με τι προηγούμενε γνωριμίε, που ήταν μίζερε. Του άρεσε πολύ να κάνει σχέδια και να κανονίζει τα ραντεβού μα, για παράδειγμα να νοικιάσει ποδήλατα να κάνουμε βόλτα στο Hyde Park. Έκανε τρα... κράτηση σε τραπέζι σε ωραία μαγαζιά και τα λοιπά. Μου έλεγε και τα διάφορα μέρη που θα ήθελε να πάμε ταξίδια. Κάτι το οποίο βρίσκα κάπως υπερβολικό, καθώς είχαμε βρεθεί μόλις μια-δυο φορές. Του άρεσε να με πηγαίνει σπίτι, καθώς θεωρούσε ότι το να πάρω το τρένο βράδυ είναι κάτι που δεν θα με κάνει ασφαλή. Εν αυτός προστάτευε την ασφαλιά σου. Ήταν βέβαια και μια ευκαιρία να μου δείξει τα πολυτελή αυτοκίνητα το οποία ήταν μέρο τη δουλειά του από ό,τι κατάλαβα, ήταν των πελατών του και όχι δικά του. Να κάνει και το show του άνθρωπο, να κάνει και την επίδειξή του. Να μην στα πολυλογώ, στο τέταρτο ραντεβού μα πήγαμε σε ένα πάρκο για το αγγλικό May Day. Τέταρτο ραντεβού, α, α, δεν ήταν πρώτο, ήταν τέταρτο, οκ. Okay. Ήταν όπω πάντα χαρούμενο και γεμάτο ενέργεια. Μου είπε σε κάποια φάση, ανέβα στην πλάτη μου να σε κουβαλήσω. Εγώ ένιωσα άβολα ότι μπορεί να τον επιβαρύνω και είπα όχι τότε μου λέει αυτός, έλα να με κουβαλήσεις εσύ τότε. Εγώ θεώρησα ότι κάνει πλάκα καθώς του αρέσουν τα αστεία και έσκυψα. Ξαφνικά ένιωσα ένα αφόρητο πόνο στη μέση μου και φώναξα. Τότε αυτός κατέβηκε. Δεν φάνηκε να είχε καταλάβει τι είχε συμβεί και με αγκάλιασε γελώντας. Παρόλο που είναι σχεδόν τα διπλάσια κιλά από μένα, μου είπε ότι ο ανθρώπινος οργανισμός και ειδικά οι γυναίκες είναι πολύ δυνατέ και αντέχουν πολύ σκληρέ δουλειέ. Κατάλαβε ότι πώνεσαι, αλλά δεν έδειξε να ανησυχεί. Ε, ο εγωκεντρικό πώ θα ανησυχήσει. Η ευγένεια του ήταν εγωκεντρικότατη. Έδειχνε ευγένεια για να σου δείξει εσένα ότι είναι πολύ καλό άνθρωπο. Δεν ήταν δυνατόν να δείξει ανησυχία για κάτι που έκανε που ήταν μακακία, αλλά σημαίνει ότι δεν παραδεχόταν ότι έκανε μακακία. Εγώ το κατάπια. Και... Καθώ έχω μακρύ ιστορικό μπούλινγκ και ενώ δεν είχαμε φιληθεί κανονικά μέχρι τότε, μόνο πεταχτά, ένιωσα την ανάγκη να φιληθούμε εκείνη τη μέρα κανονικά, Ίσως από την ανάγκη μου να νιώσω ότι νοιάζεται για μένα, σω επειδή ξύπνησε συνεξάρτηση σου εκείνη τη στιγμή, που συνεξάρτηση σημαίνει να μα αρέσει ερωτικά και να μα ελκύει ένα άνθρωπο ο οποίο έχει την ανάγκη μα να γίνει καλά ή καλό άνθρωπο, και που δεν είναι καλό άνθρωπο από μόνο του. Την επόμενη μέρα που πάγωσα νηστή, ένιωθα τη μέση μου πάρα πολύ δυσκαμπτή, καθώ και πιάστηκαν οι μύε τη κυλιακή χώρα και είχα έντονη αναγούλα για τρει ημέρε. Ένιωσα πόνο στι παλιέ μου εγχειρήσει, κόρη μου. Ενώ του είχα μιλήσει για τι εγχειρήσει μου, μου φάνηκε να το ακούει για πρώτη φορά. Γενικά είχα παρατηρήσει ότι πολλά πράγματα που του είχα πει δεν τα θυμόταν. Πώ να τα θυμάται, αφού έδινε έμφαση στο να σου πει τόσα καλά πράγματα για αυτό. Δεν τον ένοιαζε για σένα. Αυτό έκανε το σόου του, την επίδειξή του. Του εξήγησα πόσο χάλια είμαι, μου είπε I'm sorry I'm feeling terrible. Συγγνώμη, νιώθω απέσια. Στα λόγια μόνο. Κατάλαβα ότι το μετάνιωσε, όμω προσπάθησε να καλύψει την κατάσταση με πλάνα για το Σαββατοκύριακο. Θεωρεί δεδομένο ότι δεν έχω πάθει τίποτε και θα περάσει. Εγώ αποφάσισα να του πω ότι δεν θέλω να βρεθούμε μέχρι να αναρώσω πλήρω. Αλλά έχουμε κρατήσει επικοινωνία στο τηλέφωνο. Αυτό το δέχθηκε με ευγένεια και θα περιμένει να βρεθούμε όταν θα νιώθω έτοιμη. Με βασανίζουν οι εξή απορίε. Πρώτο. Διατείνεται πόσο καλή εκπαίδευση έχει λάβει και είναι γραμμένο σε επιστημονικά και ιατρικά περιοδικά και παρόλα αυτά δεν καταλαβαίνει του ιατρικού κινδύνου που έχει μια τέτοια πράξη. Δύο. Συνέχεια μου λέει πόσο ελκυστική με βρίσκει που είμαι αδύνατη και μικροκαμωμένη και με καβαλάει με αυτόν τον τρόπο. Αυτό σε καβάλισε κυριολεκτικά γιατί θέλει να σε καβαλήσει και μεταφορικά και όχι με τον ευχάριστο τρόπο. Με αυτό που αφήνει πόνο στη μέση και πόνο στη ψυχή. Τρίτο, γίνεται ο άνθρωπο που λέει ότι του αρέσει να βοηθάει τον κόσμο και να μεταδίδει τη θετικότητα και την καλοσύνη του να μην διαθέτει ενσυναίσθηση για τα βασικά πράγματα. Ναι, άμα είναι πιθανόν ναρκισιστή, Αδιάγνωστος, ναι. Έχοντα εγώ μάλιστα μιλήσει σε αυτόν για το δικό μου background και το δικό μου υπόβαθρο. Του έχει μιλήσει για τον εαυτό σου. Αποκαλεί τον εαυτό του nice and positive. Θετικό, καλό και θετικό. Μήπω μόνο στο να κλείνει εστιατόρια και ωραία events. Ε, μάλλον. Ούτε του πέρασε από το μυαλό να με πάει σε ένα γιατρό ή έστω σε ένα φυσιοθεραπευτή. Μήπω τελικά η γενναιοδορία και η χουφαρντοσύνη είναι επιλεκτική, σαφέστατα. Αυτή η ιστορία με φέρνει σε επαφή με του εσωτερικού μου δαίμονε. Μου είπε ότι το έκανε αυτό γιατί νιώσε comfortable μαζί μου, νιώσε άνετο μαζί μου και το έκανε αυτό, να ανέβει την πλάτη σου. Αυτό όμω με τσακίζει, γιατί ξέρω ότι είναι η ενέργεια μου που επιτρέπει του άλλου να παίρνουν φορά και να σε καβαλάνε, να ξεπερνούν τα όρια. Αύριο κλείνω μια εβδομάδα από τότε που έγινε το ατύχημα και ακόμα πονάνε οι μύε τη κοιλιά και είναι πιασμένη η μέση. Τα έχω χαμένα. Ποια είναι άραγε η αυθεντική ευγένεια. Και μήπω ένα άνθρωπο που έζησε στα πούπουλα δεν μπορεί να την νιώσει και αντιλαμβάνεται μόνο την ευγένεια πρωτοκόλλου. Μήπω η αυθεντική ευγένεια προποθέτει να περάσει από το μονοπάτι του πόνου και τη τραυματική παιδική ηλικία. Όχι, απαραίτητο. Λοιπόν, καταρχά. Θέλω να σου πω ότι πρέπει να σκεφτείς πάρα πολύ σοβαρά αν θα συνεχίσεις τη γνωριμία αυτή με τον άνθρωπο αυτό. Από όσα γράφει, καταλαβαίνω ότι το έχει βάλει στον πάγο, αλλά δεν το σκέφτεσαι και πολύ σοβαρά να τερματίσει τη γνωριμία. Να το σκεφτεί. Γιατί τώρα είστε μόνο στην αρχή και στο τέταρτο ραντεβού σε, κα... σε καβάλισε και δυστυχώ όχι μόνο μεταφορικά. Υπάρχει μια κατηγορία ανδρών και γυναικών, ε? και γυναίκες έχει τέτοιες, του οποίου ονομάζω καλόπε, τους οποίους ονομάζω αυτούς τους ανθρώπους καλόπεδα, πάβελα, Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν την ευγένεια πρωτοκόλλου, παρουσιάζονται ως καλοί και ευγενικοί τύποι, αλλά στην πραγματικότητα είναι σοβαρά εγωκεντρικοί, τους ενδιαφέρει πάρα πολύ η καλή εξωτερική τους εικόνα, τους ενδιαφέρει πάρα πολύ να δείχνουν στους άλλους και να επιδεικνύουν στους άλλους πόσο σπουδαίοι, πόσο καλοί και ευγενικοί είναι και δεν τους νοιάζει καθόλου η ευημερία των άλλων ανθρώπων. Και δεν θέλουν με τίποτα να έρχονται σε επαφή με τα ελαττώματα τους και με τα λάθη τους. Θέλουν να τους επενούν οι άλλοι όπως αυτοί αυτοεπαινούνται συνεχώς. Και οι καλές πράξεις που κάνουν είναι πράξεις εντυπωσιασμού. Ένα τέτοιο παράδειγμα μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ιδιαίτερος, ας μου επιτραπεί να χρησιμοποιήσω τον δημοφιλή ώρα Ένας Ένα άνθρωπο που έχει θέματα με τον εαυτό του, νιώθει μειονεκτικά, ο οποίο επιμένει μανιωδώ να πληρώνει σε όλα τα τραπέζια στο οποία είναι καλεσμένο. Θέλει να πληρώνει, δεν αφήνει κανένα άλλο να πληρώσει, όχι από καλοσύνη, αλλά γιατί θέλει να δείξει πω είναι πολύ σπουδαίο και θέλει άλλοι να του χρωστάνε ευγνωμοσύνη και να τον, να τον έχουν πολύ ψηλά. Λοιπόν, η πραγματική ευγένεια ψυχής έχει ως βασικό συστατικό την ενσυναίσθηση. Και η ενσυναίσθηση δεν έχει να κάνει μόνο με την ενσυναίσθηση του πόνου, δηλαδή το να νιώθω τον πόνο του άλλου, αλλά έχει να κάνει και με την ενσυναίσθηση της χαράς και την ενσυναίσθηση θετικών συναισθημάτων όχι μόνο την συνέστηση αρνητικών συναισθημάτων. Δηλαδή ένας άνθρωπος που είναι συναισθητικός, που για μένα αυτή είναι η ουσιαστική ευγένεια, η πνευματική ευγένεια της ψυχής που νιώθει αυτά που νιώθουν οι άλλοι, που προσπαθεί να νιώσει αυτά που νιώθουν οι άλλοι, δεν περνάει μόνο μέσα από το μονοπάτι του πόνου, περνάει μέσα από το μονοπάτι της πνευματικότητας. Κακώς θεωρούμε ότι η πνευματικότητα έχει να κάνει μόνο με τον πόνο. Η πνευματικότητα έχει να κάνει και με τη χαρά και με τη διαχείριση της χαράς. Στην ουσία πνευματικότητα σημαίνει αντιλαμβάνομαι τη μοναδικότητα της κάθε ανθρώπινης ύπαρξης, της κάθε ανθρώπινης ψυχής, αλλά και όλων των υπάρξεων και των ζώων, όχι μόνο των ανθρώπων. Χαίρομαι με τη χαρά τους και λυπάμαι με τη λύπη τους και αντιλαμβάνομαι ότι δεν υπάρχω μόνο εγώ στο σύμπαν, δεν είμαι το κέντρο της γης, δεν είμαι ομφαλός της γης, αλλά υπάρχουν και πολλοί άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι δικαιούνται να υπάρχουν και από τη στιγμή που έρχομαι σε επικοινωνία μαζί τους και σε διεπαφή μαζί τους, οφείλω να τους σεβαστώ. Οφείλω να τους σεβαστώ με το να ακούω τι μου λένε και να το λαμβάνω σοβαρά υπόψη μου. Οφείλω να τους σεβαστώ με το να μην τους υποβάλλω σε οποιαδήποτε ταλαιπωρία. Άκουσε εκεί τώρα ένας άνδρας που 45-46 χρόνων πόσο είναι να πάρει να, να, καβαλικέψει πάνω στην πλάτη σου, ενώ έχει τα μισά του κιλά. Μα και τα παραπάνω κιλά να έχεις από αυτόν. Δεν Δεν έχει νόημα αυτή η πράξη. Φυσικά, φταίς κι εσύ που έσκυψες. Έσκυψες γιατί του έδειξες απόλυτη εμπιστοσύνη. Πίστεψες ότι αυτός ο άνθρωπος που τώρα γνωρίζεις, που είστε στις αρχές της γνωριμίας σας, τέταρτο ραντεβού, και που δεν είχετε καν φιληθεί, φιληθεί, μόνο touch είχατε φιληθεί, άρα δεν είχετε φιληθεί ερωτικά μόνο, έτσι, ένα φιλί, touch αυτό είναι, απλώς αγγίζουν τα χείλη, μία ερωτικ Έδειξε εμπιστοσύνη σε αυτόν τον άνθρωπο ότι όντω αστείευε και δεν θα καβαλίκαιβε στην πλάτη σου. Αυτό προφανώ είναι ένα μεγάλο κακομαθημένο παιδί, ο οποίο παιδιαρίζει, ο οποίο ευχαριστιέται να παρουσιάζεται ω ο gentleman, nice and thoughtful guy, pleasant guy, που έχει λάβει πάρα πολύ αγάπη στη ζωή του και είναι διατεθειμένο να δώσει πολύ αγάπη και στου άλλου ανθρώπου. Και μετά αμέσω βρήκε και επιχειρήματα να σου πει ότι ο ανθρώπινο οργανισμό είναι πολύ ανθεκτικό. Και ότι αντέχουν οι γυναίκε που γεννάνε, αντέχουν και άλλα πράγματα. Παιδιά, έχω να σα πω ότι χθε, χθε την Κυριακή, ενώ είχαμε πάει για ψώνια, κουβάλισα βαριά ψώνια, και μετά σε κάποια φάση κουβάλισα και το λάγκι, όπω έχει καταλήξει προ το παρόν, έχει φτάσει τα 11 κιλά, και τον κρατούσα πάνω μου γιατί βγήκε έξω από το σπίτι χωρί λουρί, και τον κρατούσα πάνω μου μην τυχόν και τον πατήσει καν αυτοκίνητο, και σήμερα πονάω τη μέση μου πάρα πολύ, που κρατούσε ένα σκύλο 11 κιλά. Σκέψου, Πόσα κιλά να είσαι εσύ, να είσαι 50, 60, να είσαι 50 κιλά και αυτούς 100. Αν είναι ποτέ δυνατόν να έχει το θράσος και την ανοησία, μιλάμε για ανοησία και τον παλιμπεδισμό, να παίξει μακριά γαϊδούρα μαζί σου. Με κανένα δεν παίζουν μακριά γαϊδούρα. Να ξέρω, εγώ χθε δεν ήξερα τι είναι μακριά γαϊδούρα, γιατί κατ' όλοι αλλιώ το λέμε στην Κύπρο. Και όταν, όταν μου έστειλαν βίντεο και είδα, Θυμήθηκα ότι στην παιδική μα ηλικία η μάνα μου μα έλεγε: Μην παίζετε αυτό το παιχνίδι, γιατί θα πονάτε τη μέση σα μετά. Που ήταν παιδιά τα οποία καβαλίκευαν παιδιά. Πόσο μάλλον τώρα. Καταρχά, θέλω να πα μόνη σου σε ορθοπαιδικό και σε φυσιοθεραπευτή, να μην περιμένει από αυτόν τον Άγγλον gentleman να σε πάει. Και να σκεφτεί πάρα πολύ σοβαρά ότι πρόκειται για έναν αδιάγνωστο τύπο ο οποίο δεν έχει ενσυναίσθηση και ο οποίο αρέσκεται στο να παρουσιάζεται ω πάρα πολύ ευγενικό. Δυστυχώ υπάρχουν και αυτοί οι τύποι άνθρωποι, οι οποίοι στη σημερινή εποχή που πολύ δύσκολα οι άνθρωποι δεσμεύονται, που πολύ δύσκολα οι άνθρωποι έχουν το συστατικό τη δέσμευση στι σχέσει του. Όσοι παρακολουθήσατε προχθέ, παρακολουθήσατε προχθέ το σεμινάριο για την αγάπη. Μα μίλησε η Αριστονίκη, η δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου για την τριγωνική θεωρία τη αγάπη, που είναι τρία συστατικά που πρέπει να υπάρχουν στην αγάπη: το πάθο, η εγκύτητα και η δέσμευση. Οι περισσότεροι στην εποχή μας δεν έχουν τη δέσμευση. Θέλουν να κάνουν σεξ χωρίς δεσμεύσεις, θέλουν να περνάνε καλά χωρίς να μπαίνουν σε σχέση. Οπότε τέτοιοι τύποι, οι οποίοι είναι εγωκεντρικοί, παιδόμορφοι, με έλλειψη ενσυναίσθησης, οι οποίοι ξέρουν να, να μιμηθούν μία ευγενική συμπεριφορά και μία συμπεριφορά καθώς πρέπει, βρίσκουν έδαφος δυστυχώς, γιατί δεν είναι πολλοί άντρες, οι οποίοι θέλουν να δεσμεύονται στι μέρε μα. Αυτό όμω δεν σημαίνει πω θα γινόμαστε θύματα του καθενό και θα του κάνουμε την κοντή και τη μακριά γαϊδούρα. Λοιπόν, αγάπη μου, σε παρακαλώ πολύ να πα σε ορθοπαιδικό και σε φυσιοθεραπευτή, να, δεις, να κάνει εξετάσει για τη μέση σου, να δει τι ακριβώ έχει συμβεί, αν είναι κάποια θαλασσιμιών ή οτιδήποτε άλλο, ψάξε το. Και σκέψου πολύ σοβαρά ότι αυτό ο άνθρωπο σου έχει δείξει πολύ σοβαρά σημάδια για το ποιόν του. Και σαφώ είναι απαραίτητη και η ευγένεια πρωτοκόλλου. Είναι καλό πράγμα να είμαστε ευγενεί ε, και να μιλάμε ευγενικά στου άλλου και να σεβόμαστε του κανόνε τη ευγένεια. Αλλά πιο ουσιαστική είναι η ευγένεια ψυχή και η ευγένεια καρδιά, η ευγένεια που εκπηγάζει από την πνευματικότητα. Καλή δύναμη σου, εύχομαι. Η αλήθεια είναι ότι. Α, όταν είμαστε συνεξαρτώμενες προσωπικότητες, άμα βρεθεί κάποιος σε οποιαδήποτε συνδιαλλαγή μαζί μας, διαισθάνεται αυτή μας την αδυναμία και καταλαβαίνει ότι παίρνουμε από κακοποίηση και πιο εύκολα θα την πράξει. Δεν σημαίνει όμω ότι ελκύουμε απαραίτητο κακοποίητε. Δυστυχώ, έχω κεντρικοί κακοποίητε. ανάμεσά μα υπάρχουν πολλοί και όπω έχει πει ένα πελάτη μου, έτσι πολύ επιτυχημένα. Δεν ζουν ανάμεσά μας. Εμείς ζούμε ανάμεσά τους. Άρα, έχουμε ανοιχτά τα μάτια μας, Ευτυχώ που πήγες στο γιατρό και είναι μια χαρά τα μάτια σου, mm. ανοιχτά τα μάτια του σώματος και τα μάτια της ψυχής και της καρδιάς, να τους βλέπουμε, να τους, εντομι... να τους εντοπίζουμε και να μην πέφτουμε στην πα... στις παγίδες που υφαίνουν για μας, στην παγίδα του καλού και ευγενικού παιδιού. Nice and positive guy. My beautiful ass. I'm sorry. Καλή